Λοιπόν, το Λιβαδερό Κοζάνης παλιότερα, η πρώτη του μάλλον ονομασία, η αρχική του ονομασία ήταν Μόκρο, που στα βουλγαρικά σημαίνει υγρό. Άλλαξε η ονομασία σε Λιβαδερό μετά την απελευθέρωση της περιοχής το 1912. Είναι ένα κεφαλοχώρι, έτσι θα λέγαμε, θα μας τα πει καλύτερα και ο προπονητής της ομάδας σε πολύ λίγο, ο κύριος Χρήστος Νίκος, αλλά βρίσκεται 20 χιλιόμετρα από τα Σέρβια και είναι μια περιοχή που έγινε ιδιαίτερα γνωστή κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής, αφού εκεί είχαν εγκατασταθεί τα αρχηγεία και οι στρατιωτικές ομάδες των αντάρτικων σωμάτων του Ελλάς και η πολιτική ηγεσία του ΕΑΜ. Μετά το 50 η περιοχή γνώρισε ένα μεγάλο κύμα μετανάστευσης, έφυγε πάρα πολλοί κόσμος, πάνω από 1500 άτομα, η Αυστραλία, Ελβετία, Δυτική Γερμανία, τότε υπήρχε Δυτική και Ανατολική Γερμανία, και βέβαια και εσωτερική μετανάστευση κυρίως προς Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, στην πόλη, στα Σέρβια που ήταν το πιο κοντινό μέρος και στην Αθήνα. Λοιπόν, πάμε στο Λιβαδερό Κοζάνης για να συναντήσουμε τον κύριο Χρήστο Νίκο, ο οποίος είναι προπονητής και παλέμαχος παίκτης της ομάδας, για να μας μιλήσει για την αναγέννηση. Καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Λοιπόν, για πάμε έτσι λίγο να πούμε λίγο μερικά πραγματάκια για όσους δεν γνωρίζουν, πέρα από αυτά που είπα εγώ έτσι επιγραμματικά, για την περιοχή εκεί, για το Λιβαδερό. Καταρχήν να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνετε και ένα συγχαρητήρια στην εκπομπή σας για που προβάλλει τους συλλόγους της επαρχίας. Απλά να σας διορθώσω λίγο, δεν είμαι παλέμαχος, αγωνίζομαι ακόμα. Στην ομάδα της. Βαρβά το λάθος αυτό που έκανε. Εντάξει, προπονητής παίκτης λοιπόν. Ακριβώς, ναι. Ακριβώς, ναι. Ωραία. Λοιπόν, να δούμε κάποια στοιχεία πριν πιάσουμε τα της ομάδας που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Να πιάσουμε λίγο έτσι την περιοχή για να καταλάβει και ο κόσμος που έχουμε ταξιδέψει έστω και νοερά τώρα μέσα από τη συχνότητα της Ερασπόρ. Μάλιστα. Εμείς είμαστε ένα ορεινό χωριό. Είμαστε 50-60 χιλιόμετρα από Κοζάνη και είμαστε ακριβώς στα σύνορα με Λάρισα. Με νομό Λάρισα. Είμαστε πιο μακρυσμένα χωριά. Μάλιστα. Είμαστε ορεινό χωριό, κτηνοτροφικό χωριό. Ναι. Και κρατάμε το σύλλογό μας από το 1900, το ποδοσφαιρικό σύλλογο από το 1975, όποτε ιδρύθηκε. Μάλιστα. Το 1975 λοιπόν ιδρύεται η αναγέννηση Λιβαδερού. Η πορεία της έχει να κάνει με το τοπικό πρωτάθλημα ή κατάφερε κάποια στιγμή να βγει και εκτός? Όχι, όχι. Ο σύλλογός μας αγωνιζόταν για χρόνια στο Α τοπικό. Και τώρα τα τελευταία 10 χρόνια αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία Κοζάνης, του Δημού Κοζάνης. Ωραία. Στη δεύτερη κατηγορία Κοζάνης, λοιπόν, στον πρώτο όμιλο αγωνίζεται η αναγέννηση Λιβαδερού. Ναι. Είστε στο μέσο της βαθμολογίας, δεν τα πηγαίνετε και πολύ άσχημα, έτσι? Κοιτάξτε, φέτος είναι μια δύσκολη χρονιά. Είχαμε πάρα πολλούς τραυματισμούς, είχαμε πάρα πολλές απουσίες παιχτών. Παιχτών οι οποίοι... Το 99%, να μην πω 100%, αποτελείται μόνο από ποδοσφαιριστές του χωριού μας. Αυτό είμαστε είναι πάρα πολύ ωραίο. Το μοναδικό χωριό στον νομό Κοζάνης και εισπράττουμε και τα συγχαρητήρια από άλλους παράγοντες εδώ της ευρύτερης περιοχής. Το έχουμε καταφέρει αυτό το πράγμα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ναι, αυτό για να γίνει βέβαια είναι κάτι εξαιρετικά δύσκολο. Σημαίνει ότι κάποια παιδιά πρέπει να μείνουν στο χωριό ή τουλάχιστον να κινηθούν σε έναν άξονα κοντά στο χωριό για να μπορούν να έρχονται να παίζουν και με την ομάδα. Είναι απίστευτα δύσκολο αυτό, γιατί τα παιδιά, όπως είπατε, μένουν στο χωριό. Εκτός από ένα ποσοστό 15-20% παιδιά που σπουδάζουν και αναγκαζόμαστε και τους μεταφέρουμε κάθε Σαββατοκύριακο για τα παιχνίδια. Όταν λέτε σπουδάζουν κοντά ή... Όχι, το πιο κοντινό σπουδάζουν Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, το πιο κοντινό, μάλιστα. Θεσσαλονίκη, ναι. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό, αλλά επειδή αγαπάνε πάρα πολύ το ποδόσφαιρο, επειδή μας αγαπάνε την ομάδα όλοι οι κάτοικοι του χωριού μας και όχι μόνο, ενώ και τους μετανάστες που είναι στο εξωτερικό, που είναι Κοζάνη και αυτά, και μας βοηθάνε πάρα πολύ. Να ρωτήσω κάτι τώρα, πόσους κατοίκους έχει πλέον το χωριό? Αυτή τη στιγμή πρέπει να είμαστε περίπου στους 800 κατοίκους. Μάλιστα. Που σημαίνει ότι τα παιδιά αυτά για να μείνουν εκεί... Το μεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών που λέτε ότι μένουν εκεί δίνουν ένα πραγματικό αγώνα να μείνουν κοντά στις ρίζες, αλλά και κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, γιατί έχει πράγματα για τα παιδιά, υπάρχει κάτι δημιουργικό που θα μπορούσαν να κάνουν έτσι ώστε να παραμείνουν εκεί κοντά? Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δημιουργικό, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε εδώ στην περιοχή μας που κάνουν τα παιδιά είναι να ασχολούμαστε με την κτηνοτροφία. Ναι.
για την κτηνοτροφία. Κάτι άλλο δεν έχει. Και είναι φαντάζομαι, πάρα πολύ δύσκολο. Φαντάζομαι ναι. Όλα τα παιδιά δεν θέλουν να ασχοληθούν με την κτηνοτροφία. Ακριβώς, αλλά... ναι, ακριβώς, ναι. Είναι η μοναδική είναι επιλογή δύσκολο. Δηλαδή, έτσι. Η μοναδική. Εντάξει, τώρα τα τελευταία χρόνια έχουμε αρχίσει λίγο και με κάτι καλλιέργειες και αυτά και προσπαθούμε να επιβιώσουμε όσο δυνατόν μπορούμε καλύτερα. Μακάρι, μακάρι να πάνε όλα καλά. Βέβαια, θα δούμε και τα της πολιτείας για το πόσο στηρίζει μια τέτοια προσπάθεια, όπως μας την περιγράφετε, δηλαδή να παραμείνει μια ομάδα αμυγός μέσα στο δικό της χώρο και κύκλο, στο χωριό, να παίζει με παίκτες, παιδιά κυρίως, νεότερους που είναι από το χωριό. Αυτό είναι πραγματικά εξαιρετικό σαν πρωτοβουλία και προσπάθεια. Σε αγωνιστικό επίπεδο, 19η αγωνιστική τελευταία για την αναγέννηση Λιβαδερού εκτός έδρας νίκη με 2-1 επί του Ερμή Πλατανορέματος. Και τώρα την επόμενη αγωνιστική, 20η αγωνιστική, έχουμε εντός έδρας παιχνίδι, έτσι. Εντός έδρας με τις ελπίδες ΑΕΚ Κοζάνης. Μάλιστα, την κυτρινόμαυρη ομάδα από τις ελπίδες ΑΕΚ Κοζάνης. Ναι. Λοιπόν, στο χωριό τι λένε για την ομάδα? Είπατε νωρίτερα ότι την αγαπάνε πολύ. Οι ντόπιοι, δεν ξέρω αν υπάρχουν και κάποιες, ας το πούμε, επιχειρήσεις, όχι με τη μορφή που μπορεί να φαντάζεται κάποιος, αλλά τέλος πάντων κάποιες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες στηρίζουν την ομάδα οι άνθρωποι του χωριού. Αυτό είναι ακριβώς ο λόγος που ακόμα παλεύουμε και προσπαθούμε να έχουμε την ομάδα. Μας στηρίζουν πάρα πολύ. Δεν είναι υπερβολή να σας πω ότι είναι η μόνιμη κάτοικη του χωριού μας περίπου στους 800, όπως σας είπα. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, με γέρους, παιδιά και αυτά. Και υπάρχουν και στιγμές που στο γήπεδό μας κάθε Κυριακή είναι και 200 άτομα στην κερκίδα. Μάλιστα. Ένα στους τέσσερις δηλαδή. Ναι, μας δίνει πάρα πολύ μεγάλη όρεξη για να συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε. Και οικονομικά μας στηρίζουν πάρα πολλοί επιχειρήσεις, επαγγελματίες του χωριού και άλλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εκτός Λιβαδερού. Και με τους συλλόγους μας στην Ελβετία και αυτά μας βοηθάνε πάρα πολύ όλα τα χρόνια και οικονομικά και με υλικά που χρειάζεται ένας ποδοσφαιρικός σύλλογος. Και αυτό μας δίνει δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε. Άρα βοηθάνε πολύ και οι ομογενείς από το εξωτερικό, έτσι. Μας βοηθάνε πάρα πολύ, ναι, μας βοηθάνε πάρα πολύ. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και έχουμε εκφράσει αυτό το συνέστημα που έχουμε για αυτούς πολλές φορές. Φαντάζομαι ότι το λειτουργικό κόστος μιας ομάδας όπως είναι η αναγέννηση Λιβαδερού δεν είναι εύκολο να καλυφθεί. Υπάρχει ένα budget αρκετά μεγάλο, έτσι. Υπάρχει, επειδή πολλά παιδιά που είμαστε και στη διοίκηση, δουλεύουμε αφιλοκερδώς. Υπάρχει για να λειτουργήσει ένα σύλλογος χωρίς να έχουμε κάτι σοβαρούς τραυματισμούς και αυτά, χρειαζόμαστε ένα budget γύρω στα 8.000. Βέβαια, είχαμε και την ατυχία τα τελευταία τρία χρόνια να κάνουμε τρεις σοβαρούς τραυματισμούς και χρειαστήκαν επιπλέον χρήματα. Αλλά τα καταφέρνουμε, κάνουμε τον ετήσιο χορό μας το καλοκαίρι, κάνουμε και κάποιους χορούς το Πάσχα και αυτά. Μας βοηθάνε οι χορηγοί, πιο πολλοί άνθρωποι που ήταν και στην ομάδα παλιά και προσπαθούμε να τα βγάζουμε πέρα. Γιατί δεν έχουμε κάποια άλλη βοήθεια πουθενά. Δεν υπάρχει είτε από το Δήμο είτε πουθενά. Τίποτα. Ούτε ο Δήμος ούτε η πολιτεία δηλαδή δεν ενστερνίζονται τα προβλήματα που υπάρχουν. Όχι. Και για να σου πω ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό, ότι στους εντός έδρας αγώνες μας χρειαζόμαστε 200 ευρώ έξοδα μόνο τα βασικά, τους διαιτητές και τον γιατρό. Τα πληρώνουμε ακόμα εμείς η ίδια ομάδα. Δεν υπάρχει κάποια βοήθεια από αλλού. 200 ευρώ τον αγώνα. Ναι, καλά. Αυτό είναι ένα μόνιμο πρόβλημα το οποίο υπάρχει γενικότερα σε όλες τις ομάδες που ασχολούνται ερασιτεχνικά με τον αθλητισμό. Ό,τι μας περιγράφεται, σε όποιο σημείο της Ελλάδας και να πάμε, τα ίδια ακριβώς συζητάμε. Και βέβαια είναι και οι μετακινήσεις, έτσι. Μιλάμε σε όλο τον νομό. Έτσι δεν είναι εύκολο. Και οι μετακινήσεις. Φυσικά και οι μετακινήσεις. Και προσπαθούμε και όσο δυνατόν, να σας είπα ότι υπάρχουν 3-4 παιδιά τα οποία σπουδάζουν στη Θεσσαλονίκη, προσπαθούμε να τους καλύψουμε τα έξοδα, να έρχονται να παίξουν. Και ειλικρινά σε αυτό το κομμάτι, γιατί στην ομάδα βρίσκομαι πάρα πολλά χρόνια, είναι απίστευτο αυτό που γίνεται. Δηλαδή τώρα να βλέπεις παιδιά 18-19 χρονών, τα οποία, σας είπα, είμαστε ένα κτηνοτροφικό χωριό. Έχουν εργασίες αγροτικές, δύσκολες και αυτά. Και σκοτώνονται για να έρθουν να κάνουν την προπόνηση, σκοτώνονται να έρθουν στον αγώνα. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και είμαστε στην περιοχή, παράδειγμα, προς μίμηση. Χρήστο, να μιλάμε στον Ενικό, σε παρακαλώ, γιατί αισθάνομαι πολύ οικείος. Λοιπόν. Το μόνο πρόβλημά μας είναι ότι δεν έχουμε προβολή στο γήπεδο. Αυτό είναι μεγάλο ζήτημα, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε προπόνηση τις 5 ώρες νυχτών το χειμώνα. Τα παιδιά έχουν σχολείο, έχουν φροντιστήρια. Αυτό δεν έπρεπε να απασχολήσει έτσι τις τοπικές αρχές έτσι, σε μια πρώτη αυτή και την Ένωση. Δηλαδή, φτάσαμε σε ένα σημείο πολύ κοντά. Μετά
είχε γίνει οικολογίες, αλλάξαν τα συμβούλια, ναι. Μας πήγε πίσω και έχουμε ένα απίστευτο γήπεδο, είναι το καλύτερο της περιοχής. Όποιος έχει, το έχει δει εδώ, μας λέει τα καλύτερα λόγια. Το κρατάμε, το διατηρούμε μόνοι μας. Με φυσικό χόρτο ή με πλαστικό χόρτο? Φυσικό, φυσικό χόρτο. Μπράβο, φυσικό χόρτο. Το γήπεδό μας, η ομάδα μου έπαιζε μέχρι και το 10 σε ξερό. Σε ξερό. Σε ξερό. Και άμμο. Ναι, ναι. Φαντάζομαι βέβαια τώρα το χορτάρι για να το συντηρήσεις θέλει πάρα πολύ δουλειά. Έτσι, και μεράκι και δουλειά και αγάπη. Και βάζουμε προσωπική εργασία πάρα πολύ και χρόνο, ναι, πάρα πολύ. Ναι. Λοιπόν, Χριστό, προπονητής και παίκτης μαζί, πώς είναι έτσι? Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θα προτιμούσα να ήμουν μόνο παίκτες. Σε ακούνε οι συμπαίκτες σου τώρα μέσα στον αγωνιστικό χώρο? Ναι, ναι, ναι. Είμαι πιο μεγάλος με τα παιδιά, είμαι πιο μεγάλος σε ηλικία. Είμαι στην ομάδα από το 90, ναι, 91. Και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Έχουμε καλή συνεργασία με τα παιδιά. Είμαστε μια παρέα πάνω απ' όλα. Είμαστε μια παρέα. Γιατί σας είπα, είμαστε, μένουμε στο χωριό όλοι, κατά όλα τα παιδιά, και είμαστε μια παρέα. Έχουμε απίστευτη σχέση. Φαντάζομαι τώρα εκεί στο Λιβαδερό έχουν συντονιστεί όλοι στην Έρα Σπορ και ακούνε έτσι, έτσι πιστεύω, αυτά, ναι, που συζητάμε. Ναι, λοιπόν, θα μου πούνε, μα έκανε κανένα σαρδάμ μετά. Άσε, εγώ τα κάνω τα σαρδάμ, όχι εσύ. Λοιπόν, το πρωτάθλημα φέτος πώς το βλέπεις? Βλέπω ο αθλητικός όμιλος Κρόκου είναι πρώτος, το Βελβεντό από πίσω. Τι βλέπεις να γίνεται? Ναι, ναι. Δίκαια, ναι, είναι οι δύο καλύτερες ομάδες. Δίκαια βρίσκονται στη θέση που βρίσκονται. Πιστεύω ότι μέχρι το τέλος θα πάνε στο νήμα. Ναι. Και βέβαια η ομάδα που θα έρθει πρώτη πάει κατευθείαν να ανεβαίνει στην πρώτη κατηγορία. Έτσι. Και δεύτερη μου φαίνεται παίζει μπαράζ. Ναι, δεν είμαι Ελλάδα, έτσι μου φαίνεται. Έτσι μισό. Ναι, ναι, ναι. Από ό,τι βλέπω εγώ εδώ παίζει μπαράζ. Ναι, ναι. Προφανώς, ναι, με τη δεύτερη του άλλου ομίλου ή με ομάδες που πέφτουν. Του άλλου ομίλου, ναι. Ωραία. Παρακάτω, από εσάς υπάρχει άλλη κατηγορία? Μέχρι πέρυσι υπήρχε, τώρα άλλαξε το καταστατικό. Θέλουν να πέσουν από κάθε κατηγορία 5 ομάδες, ναι, και να γίνει το χρόνο άλλη κατηγορία. Και μα αυτό γάμα βλέπω και εγώ. Βλέπω μια ζώνη υποβιβασμού και βλέπω την αναγέννηση λίγο πιο πάνω και είναι ανησυχητικό αυτό. Για πες μας λίγο τι γίνεται. Εμείς την τελευταία τριετία είμαστε μέσα στην τετράδα. Και τώρα πιστεύω ότι επειδή αν είμαστε πλήρες πάλι θα ανέβουμε. Στο μισό του δεύτερου γύρου. Είμαστε τώρα ακριβώς στην ζώνη υποβιβασμού. Mm-hmm. Αλλά σας είπα, ήταν μια χρονιά από πέρσι φύγανε 6 ποδοσφαιριστές που ήταν βασικοί, να σας το πω. Ναι. Και οι γενείς ποδοσφαιριστές τώρα που βγαίνουν μικροί, όσο να πεις, χρειάζεται λίγο να εμπειρία, χρειάζεται να πάρουν παιχνίδια και γι' αυτό είμαστε σε αυτή την θέση τώρα. Λοιπόν, βλέπω εδώ 6 νίκες, 4 ισοπαλίες και 7 ήττες. Υποπτεύομαι ότι έχει δυνατή έδρα η αναγέννηση και τις νίκες τις κάνει στο γήπεδό της. Δυνατή έδρα έχει, αλλά το παράλογο είναι ότι το παράδοξο ότι αυτή τη στιγμή έχουμε κάνει τις περισσότερες νίκες εκτός έδρας. Είδες καμιά φορά, αλλά μην υποπτεύεσαι, ναι, λάθος. Εδώ όμως υπάρχει η λογική που γίνεται. Σας είπα ότι είναι μικροί ποδοσφαιριστές, mm-hmm, είναι άπειροι και στο γήπεδο μας μαζεύεται πάρα πολύς κόσμος. Και είναι αγχωμένοι. Ναι. Τους βλέπω, δηλαδή. Ας μην τον αγχώνουν τα παιδιά τώρα, τι είναι αυτά. Μέσα στο χωριό, ναι, μέσα στην έδρα μας. Όχι, αγχώνονται μόνοι τα παιδιά, όχι μας αγχώνουν, δεν έχουμε κάποιο θέμα. Επειδή θέλουν να δείξουν στην κερκίδα οι γονείς τους, οι φίλοι τους, και βλέπω τα παιδιά παίζουν πιο πολύ άγχος μέσα στην έδρα μας. Καμιά φιλεναδούλα επίσης, έτσι. Ακριβώς, ναι. Έχουμε κάνει τα καλύτερα παιχνίδια εκτός έδρας. Ωραία, λοιπόν. Πρώτος ο αθλητικός όμιλος Κρόκου με 48, το Βελβεντό έχει 46, η Άνω Κόμη 37, η ΑΕΚ και Σαρία Κήπου Σπαρτού 33, ναι, η Αγία Παρασκευή 31, η Ελπίδες ΑΕΚ Κοζάνης 28, η Αστραπή Κλήτου 25, Αναγέννηση Λιβαδερίου 22, Ερμής Πλατάνο Ρεύματος 21 βαθμούς, Κένταυρος Πρωτοχωρίου 16, Πρόδος Μεταξά 12, Μέγας Αλέξανδρος Λευκοπηγής 8 και τελευταία η Αναγέννηση Αργύλου με 0 βαθμούς. Έχει αποσυρθεί από το πρωτάθλημα? Όχι, 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 δεν έχει αποσυρθεί, όχι. Αλλά δεν έχει πάρει ούτε ένα. Βλέπω, ναι, δύο, ναι, μηδενισμούς εδώ γι' αυτό. Στην αρχή δύο αγώνες δεν κατέβηκε, αλλά τώρα επειδή γνωρίζω και τους παράγοντες της ομάδας, δεν υπάρχει πρόβλημα, μαζευτήκαν τα παιδιά. Ωραία. Να παίξουν και όπου βγει, ναι. Λοιπόν, κάτι τελευταίο από σένα, ναι, θα ήθελα τώρα, Χρήστο. Ναι. Πρώτα απ' όλα μπερδεύτηκα. Χρήστος Νίκος, λέω ποιο είναι τώρα το πρώτο. Χρήστος είναι το όνομα, Νίκος είναι το επίθετο. Ωραίο επώνυμο. Λοιπόν, έτσι ένα τελευταίο. Ναι. Αφήνω την μπάλα σε σένα. Ποδοσφαιριστής είσαι, προπονητής, ναι, είσαι. Δύο λεπτάκια έχεις, πες δύο πραγματάκια που θέλεις να πεις για την ομάδα γενικότερα, για οτιδήποτε. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι να ευχαριστήσω πάλι τον κόσμο. Τα παιδιά μας δίνουν μεγάλο κίνητρο. Βέβαια, δεν ήθελα να πω και κάτι άλλο, ότι επειδή γνωρίζω πάρα πολλούς παράγοντες εδώ της περιοχής, είναι λυπηρό το γεγονός ότι κάθε χρόνο, μιλήσαμε για την κατηγορία, κάθε χρόνο σβήνουν 2-3 ομάδες. Ναι, αυτό είναι. Δηλαδή, θα υπάρξουν σε 5-6 χρόνια, θα υπάρχουν μόνο ένας όμιλος, και γιατί όλες οι ομάδες έχουν
Εντάξει, το θέμα όμως έχει να κάνει καθαρά με την πολιτεία, γιατί δεν είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε μόνο στον νομό Κοζάνης ή στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματιών Κοζάνης. Το βλέπουμε σε όλη την Ελλάδα και πίστεψέ με και σε άλλες ενώσεις ακόμα περισσότερο. Πρέπει να ασχοληθεί και η πολιτεία λίγο, γιατί ο ερασιτεχνικός αθλητισμός είναι και το Α και το Ω, όπως μας το περιγράφεις. Τα παιδιά που μένουν στο χωριό, που αθλούνται εκεί, που δίνουν τη μάχη τους. Τι άλλο θέλουμε δηλαδή. Εγώ το μόνο που θέλω τώρα να πω είναι σε αυτούς που μας ακούνε. Να μπορέσουμε κάποια στιγμή να γίνει φωτισμός του γηπέδου στο χωριό μας, γιατί το καλοκαίρι έχουμε πάρα πολύ κόσμο, έχουμε και αγώνες να κάνουμε, κάνουμε και ποδοσφαιρικούς αγώνες για φιλανθρωπικούς σκοπούς και αυτά, και θα ήθελα να μας βοηθήσουν να κάνουμε τους προβολείς στο χωριό. Όλα τα άλλα έχουμε ένα απίστευτο γήπεδο, όπως σας είπα. Τι κόστος έχει αυτό, Χριστό? Περίπου. Πιστεύω, επειδή ρωτήσαμε κάποιους εργολάβους και αυτά, μιλάμε τώρα για προβολής, απλούς προβολής για να κάνουμε προπόνηση και όχι για να παίζουμε αγώνες ευρωπαϊκού επίπεδου, γύρω στα 7 με 8 χιλιάρια. Μάλιστα. Άντε να βρεθούν τα χρήματα. Καταλάβατε. Αυτό είναι. Ευχόμαστε. Τα παιδιά τους ευχαριστώ πάρα πολύ που βοηθάνε, που ασχολούνται με την ομάδα. Όλα τα άλλα τα έχουμε λυμμένα. Ωραία, λοιπόν. Χρήστος Νίκος, προπονητής και ποδοσφαιριστής της Αναγέννησης Λιβαδερού. Να είσαι καλά, Χρήστο μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.